Λεμεσόν, εκτός από πλουσίους, είχαμε και φτωχούς και ναύτες και εργάτες και προπάντων γυναίκες φτωχές. Οπότε έχουμε και μια διαδοχή από μικρούς Αγίους. Εδώ είπαμε που τις πλημμύρες και όλον το κακό που συνέβηκε. Βλέπετε και τον δρόμο που κάνει την τούμπα. Λέει περίεργη η μορφολογία του εδάφους μας στην περιοχή. Εδώ είχε έναν εκκλησάκι, μια αυλούδα, ήταν η Αγία Μαρίνα και είχε και το αγίασμα της. Και αυτό το καπακούδι είναι εδώ, που κάτω, 2 μέτρα περίπου, είναι το αγίασμα της παλιάς εκκλησίας. Η σήμερα η μέρα δεν είναι τόσο σημαντική του Αγία, διότι έχει χάσει τους οπαδούς της. Αλλά ποιοι ήταν οι οπαδοί της Αγίας Μαρίνας και τι ήταν η ειδικότητα. Η ειδικότητα των μικρών Αγίων μας λέει πάρα πολλά πράγματα για το ποιοι τις επισκέπτουν τα δουλειά σε μικρές εκκλησίες. Η Αγία Μαρίνα ήταν η προστάτηδα των μωρών που αρρωστούσαν. Οπότε μπορείς να φανταστείς εδώ η κλίμακα της μιας πόλης, του μεγαλεμπορίου κτλ. Και ταυτόχρονα η αθέατη καθημερινή ζωή με τις ανησυχίες της, με τις ανάγκες της, με την έλλειψη της γιατρικής της. Και όσα ξέρουμε για την Κύπρο, την θαλασσεμία που υπήρχε, τη θνησιμότητα των μωρών κτλ. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα είχε μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε κάποια στιγμή.